Γρήγορα, γρήγορα. Πόσο μ' άρεσε ο τρόπος που μ' αγάπας όταν με φιλάς, το πόσο με ζητάς. Αγαπώ το τρόπο που χτυπάει η καρδιά σου όταν βρισκόμαι μες στην αγκαλιά σου. Αγαπώ το τρόπο που χτυπάει η καρδιά σου όταν βρισκόμαι μες στην αγκαλιά σου. Πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες. Αγάπη μου, πόσο με σκέφτεσαι. Πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες. Ξέρετε τι μπορούσε να σημαίνει για μας εκείνη την εποχή το συγκρότημα αυτό. Παρουσίαζαν τον ξένο, την ξένη μουσική, την ευρωπαϊκή μουσική με τον ελληνικό στίχο. Κάτι που είχε ξεσηκώσει. Ναι, κάτι που είχε ξεσηκώσει κυριολεκτικά την ώρα. Της εταιρείας, ναι, τότε είχα έρθει στη Θεσσαλονίκη να φτιάξω το υποκατάστημα και η σκέψη της εταιρείας ήταν πώς να βρούμε συγκροτήματα που να τραγουδούν pop μουσική αλλά σε ελληνικό στίχο. Yeah. Έτσι λοιπόν ήμουν πολύ τυχερός που άκουσα την εκπομπή αυτή του Στέα και την άλλη μέρα προσπάθησα να βρω πού τραγούν τα παιδιά για να πάω να τα ακούσω. Και το κάνατε. Ναι, το έκανα, αλλά δυστυχώς περιμένω μια εβδομάδα. Γιατί τα τραγούδια, οι τραγουδιστές δεν είχαν κέντρα τότε να τραγουδάνε κάθε βράδυ και έπρεπε κάθε Κυριακή πρωί σε αυτό το Χαβάι που είπατε προηγουμένως. Έτσι λοιπόν βρέθηκα με 500 παιδιά να πίνουνε ταμ-ταμ την εποχή εκείνη. Ποιος ήταν ο αρχηγός του γκρουπ? Τι λέτε? Ποιος ήταν ο αρχηγός του γκρουπ? Ο γκρουπ ήταν ο Άλκης. Ο Άλκης που με τον ήχο του Χάμον και με την... Όλοι είχατε με τον Άλκη να κάνετε δηλαδή κυρίως. Κοιτάξτε, πάντως και το οργανίστα. Το όργανο που βοηθάει σε αυτό το πράγμα. Και ήταν πραγματικά ο ήχος των Olympians. Αλλά ο ρυθμός και τα τραγούδια, τα παιδιά που τραγουδούσαν, λέω εδώ είναι η επιτυχία. Πολύ εύκολα δηλαδή πήρα την απόφαση να κάνω συμβόλαιο με τα παιδιά, σαν εταιρεία. Έτσι λοιπόν φτάσαμε να κάνουμε τον τρόπο. Πουλήσαμε 7-8.000 αντίτυπα στη Θεσσαλονίκη και η Αθήνα δεν είχε κάνει τίποτα. Όπου κάποια φορά κατέβηκα κάτω και τους λέω εδώ έχουμε χαλάσει τον κόσμο και εσείς δεν κάνετε. Το βάλανε μετά στο ραδιόφωνο και βεβαίως έγινε επιτυχία. Τώρα αγάπη μου, πάρε το δάκρυ μου, δώσ' μου για τα ράγμα συγγνώμη. Φωνούσε κάποιος από το συγκρότημα, φωνούσε κάποιος φίλος. Να απαντήσω συμμοσοπικά. Αυτά τα λόγια που συγκινούν τόσες δεκαετίες, άραγε συγκινούν αυτούς που πονάνε. Μιλήσατε για πόνο εκεί στο τραγούδι και συγγνώμη και δάκρυ και είναι όλα αυτά ωραία συναισθήματα μέσα στη ζωή και ο πόνος είναι ωραίο κουβέντα. Συνέστημα. Πάντως είναι ωραία, πώς νιώθετε που έχει μείνει έτσι αυτό το τραγούδι και τα λόγια του, ωραία. Μάλλον πρέπει να πω ότι νιώθω. Άλλος, και ο Σοκαρτίδης είπε κάτι πολύ σωστό πριν. Ναι. Είπε ότι τότε δεν υπήρχε στη μουσική αυτή τη μοντέρνα, την pop, δεν υπήρχε ελληνικός στίχος. Ναι. Οι Ολύμπιανς λοιπόν ήρθανε, ξέρεις τι σημαίνει να παίζουν τα παιδιά και να είναι χίλια άτομα στην πίστα στη Χαβάη και να γίνεται ο χαλα... Τι είναι αυτό που βλέπεις σήμερα, χίλια δεν είναι τίποτα. Μέσα. Χίλια από μέσα. Πω, και άλλοι 1500 απ' έξω, με τώρα για παιδιά, τα οποία η νεολαία τα λάτρευε. Τα λάτρευε και δεν υπήρχε ούτε ίχνος βεντετισμού. Ο Πασχάλης ζούσε σκηνές που ζουν τώρα οι pop τραγουδιστές που βλέπουμε στην Αμερική. Δεν μπορούσε να περπατήσει στον δρόμο. Ήταν άλλο πράγμα. Όλα τα παιδιά ήταν. Καλά, μη δεν καβάλισε κανένας ποτέ. Όπως τους βλέπεις τώρα, έτσι ήταν και τότε. Και μιλάμε για δόξα, έτσι. Μιλάμε για δόξα. Εδώ μιλάμε τώρα για προσωπικότητες της μουσικής που παραμείνει... Δεν μου λες πάρει. Ποιον αγαπούσες πιο πολύ με την καρδιά στο χέρι. Μη μου πεις ψέμα. Ναι. Με το μικρόφωνο. Το γκούλι. Α, πάρει.